Μια πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης διοργάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας. Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα φαινόμενο πολύ πιο σύνθετο από όσο συνηθίζουμε να το παρουσιάζουμε μέσα από καθημερινές απλουστευτικές, λογικές και γενικεύσεις. Αποχαιρετώντας το 2021, είμαστε ίσως πιο έτοιμοι από ποτέ να πλησιάσουμε την Ελληνική Επανάσταση με λογισμό και με όνειρο. Ξεχωριστές οι επισημάνσεις της Ελληνίδας Ιστορικού και Καθηγήτριας Πανεπιστημίου, Ερευνήτριας Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Συγγραφέως Ιστορικών Βιβλίων, Μαρίας Ευθυμίου. Η Ελληνική Επανάσταση ξεκινά συνειδητά ως παιδί και των δύο αυτών κινημάτων. Η Φιλική Εταιρεία δηλαδή διεκδικεί τη δημιουργία μιας πατρίδας η οποία θα είναι ελεύθερη και θα έχει αποκοπεί από τον Οθωμανικό ζυγό και επιτυγχάνει τομές που εκείνη την εποχή μπορεί κανείς να μην τις αποτιμούσε σε μια άκρη της Ανατολικής Μεσογείου, ωστόσο έπαιξαν καταληκτικό ρόλο, σημαντικότατο ρόλο, διότι η Ελληνική Επανάσταση είναι η πρώτη, οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου εθνικού ανεξάρτητου κράτους. Μερικά από τα κυριότερα σημεία αυτής της επανάστασης ανέλησε ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος, ενώ στην ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση που συντόνισε η Βίκη Φλέσα, χαρακτηριστικές ήταν οι επισημάνσεις του Αρχιμανδρίτη Απόστολου Καβαλιώτη, της ομότιμης ερευνήτριας Κατερίνης Πολυμέρου Καμιλάκη, του Λυκείαρχη της Ιωνίου Σχολής Μελέτιου Μελετόπουλου και του βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση. Η Επανάσταση του 1821 ήταν αποκλειστικό δημιούργημα των Ελλήνων. Και εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αυτή την κίνηση την έκαναν άνθρωποι οι οποίοι ήταν αγράμματοι ή ολιγογράμματοι κατά τεκμήριο. Ήταν μια επανάσταση εθνικοαπελευθερωτική. Γιατί ήταν εθνικοαπελευθερωτική, αποδεικνύεται από το σημείο που ξεκίνησε στη Μορδοβλαχία, αλλά πέτυχε εκεί που υπήρχαν οι προϋποθέσεις να πετύχει. Εδώ που ζούσε ακμαίως ο ελληνισμός. Και εδώ έρχομαι στο τρίτο σημείο, σεβασμιότατε, στο οποίο υπάρχει πολλές φορές μια παρανόηση σε σχέση με το ρόλο της θρησκείας και της εκκλησίας. Πράγματι, στην επαναστατημένη Ελλάδα, η θρησκεία καθόριζε τη στάση του επαναστάτη. Οι χριστιανοί εναντίον των μουσουλμάνων. Δεν ήταν όμως γενικός και ορίστος οι χριστιανοί εναντίον των μουσουλμάνων. Αν ήταν έτσι, στην επανάσταση θα είχαν πολεμήσει μαζί μας οι Μολδαβοί, οι Βλάχοι, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, όπως ήταν και το αρχικό σχέδιο του Υψηλάτη, ότι θα παρέσερνε αυτούς να πολεμήσουν. Στην πραγματικότητα, ήταν οι Έλληνες χριστιανοί κατά των Οθωμανών. Και εδώ είναι σημαντικότατος ο ρόλος της Εκκλησίας